Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού αναφέρεται πως οι κίνδυνοι του μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος παραμένουν απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Αυτό όμως που καταγράφει η κυβέρνηση είναι το καπιταλιστικό σύστημα που σημαδεύεται από αντιθέσεις και ανταγωνισμούς μονοπωλιακών συμφερόντων και καπιταλιστικών κρατών, πολέμους, κρίσεις, φτώχεια και προσφυγιά. Αυτή τη βαρβαρότητα διαχειρίζονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα. Η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας υπηρετούν τον ίδιο στόχο, την καπιταλιστική ανάπτυξη και τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των οικονομικών ομίλων για να επεκτείνουν τη δράση τους. Αυτό το στόχο υπηρετεί και ο προϋπολογισμός, που προσθέτει νέα βάρη στο λαό για να ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, όπως ανέλησαν ήδη οι εισηγητές του ΚΚΕ. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής είναι η βαθύτερη ενσωμάτωσή της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενσωμάτωση των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, η εμπλοκή στους σχεδιασμούς τους που έχει οδηγήσει στη συμμετοχή της χώρας μας σε 21 ιμπεριαλιστικές αποστολές. Ο λαός μας βιώνει πολλά προβλήματα και οι αστικές κυβερνήσεις καταβάλουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις νατοϊκές ανάγκες και αυτό είναι πρόκληση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το μνημόνιο κατανόησης της Τουρκίας με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης είναι επικίνδυνο και ανοίγει νέες πληγές. Η αστική τάξη της γειτονικής χώρας κλιμακώνει την επιθετικότητα πολύμορφα στα πλαίσια του ανταγωνισμού με την ελληνική και τις αστικές τάξεις των κρατών της περιοχής για τον έλεγχο των υδρογων ανθράκων. Σε περιβάλλον που το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και η ενεργειακή αγωγή τραβούν ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις αμαγνήτη στην περιοχή, διαμορφώνοντας πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργεί εφησυχασμό, όμως ο εφησυχασμός δεν έχει αντικειμενική βάση και μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά. Ήδη καλλιεργείται ύπουλος εθνικισμός. Πληθαίνουν οι αναφορές στην εθνική ομοψυχία για να εγκλωβιστεί ο λαός, να αποδεχθεί ως μονόδρομο την εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η βάση του εφησυχασμού είναι η προσδοκία πως η Ελλάδα ως υπάκου, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απολαμβάνει την εύνοιά τους έναντι της νατοϊκής Τουρκίας, αλλά αυτό έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Οι δυνάμεις αυτές κρίνουν με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ασκούν κριτική στον Ερντογάν, αλλά και οι δυο τους έχουν καθίσει μαζί του στη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και συναποφασίζουν για τη συγκρότηση δυνάμεων κρούσης κατά των λαών, εξυγχρονισμό του πυρηνικού οπλοστασίου και μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει πολλά στους Αμερικανούς, τις βάσεις στη Σούδα, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη και ό,τι άλλο έχουν ζητήσει. Να κάνουμε το λογαριασμό. Προσδοκάτε στήριξη, αλλά το ΝΑΤΟ λέει κόφτε το λαιμό σας. Δεν ανακατεύουμε. Διαφυλάσσει την ενότητα στην νοτιοανατολική του πτέρυγα. Δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν χρόνια για να μην ανακηρυχθεί ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, να γίνουν συμβιβασμοί που μεταβάλλουν ακόμα και συνοριακές γραμμές. Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού πως έχουμε ισχυρούς συμμάχους είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στο πώς φτάσαμε εδώ, πώς τροφοδοτείται η τουρκική επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ σφυρίζουν αδιάφορα για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Με ευθύνη τους διατηρείται η κατοχή στην Κύπρο για 45 χρόνια και σήμερα ετοιμάζεται διχοτομική λύση.
Τα ευχολόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξανακουστεί, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ισχυρές υπεριαλιστικές χώρες πουλούν όπλα στην Τουρκία, επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ, προσπαθούν να βάλουν σφήνες στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Όσοι μιλούν για απομόνωση της Τουρκίας εθελοτυφλούν και έχουν διαψευστεί πολλές φορές. Τι κάνουν οι συμμαχοί μας? Παζαρεύουν με την Τουρκία, δουλεύουν για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και εδώ πατάνε ορισμένες επιλογές για προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο δρόμος της συνεκμετάλλευσης θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Θα οξύνει αντιθέσεις, γιατί ακουμπά κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα. Καμιά μοιρασιά μεταξύ αστικών τάξεων και υπεριαλιστικών κέντρων δεν είναι δίκαιη και δεν οδηγεί σε λύση προς το συμφέρον των λαών. Ο λαός μας να απορρίψει το ψεύτικο δίλημα συμβιβασμός, συνεκμετάλλευση ή πόλεμος. Υπάρχει λύση. Η πολιτική του ΚΚΕ βάζει μπροστά τις λαϊκές ανάγκες για να ζήσει ο λαός καλά, ειρηνικά, να έχει αυτό στα χέρια του την εξουσία και τον πλούτο που παράγει. Καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν δική τους αυτή την υπόθεση. Η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στρέφεται κατά των υπεριαλιστικών πολέμων και των αιτιών που τους γεννούν. Επιδιώκει την καλή γειτονία και αντιπαλεύει τον εθνικισμό. Υποστηρίζει τη μη αλλαγή των συνόρων και πρωταγωνιστεί για το ξύλωμα των Αμερικανοατοϊκών βάσεων και την αποδέσμευση από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Η λύση βρίσκεται στην πάλη των λαών και των λαϊκών κινημάτων, σε σύγκρουση με τις αστικές τάξεις, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ.